Αισιοδοξία για δικαίωση επικρατεί μετά τη μάχη που δόθηκε για τον Όφη στην εκδίκαση της έφεσης από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Η ανατροπή της πρωτόδικης ποινής υποβιβασμού είναι ο μεγάλος στόχος και η ομάδα του Ηρακλείου είχε δυναμική παρουσία στη χθεσινή ακροαματική διαδικασία. Η κριτική ΠΑΕΚ προσωπήθηκε διοικητικά από τον πρόεδρο Μιχάλη Μπούση και τους παλιβώς Σαμαρά και Πουρσανίδη, ενώ νομικά αγόρευσαν οι Άσονας Παπαστεφανάκης, Λεωνίδας Κοτσαλής και Αργύρης Λίβας. Επίσης είχε έντονη συμπαράσταση από ποδοσφαιρικούς και τοπικούς φορείς, αφού από την ΕΠΣ Ηρακλείου έδωσαν το παρόν ο πρόεδρος Νίκος Τζόρτζογλου, ο αντιπρόεδρος Πούταρχος Κουντεντάκης, αλλά και ο Αντώνης Παπαδάκης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Ζαμπρινός και οι βουλευτές Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης και Ελευθέρης Αβγενάκης ήταν επίσης παρόντες. Ο Μιχάλης Μπούσης κατέθεσε ως μάρτυρας και τόνισε ότι δεν γνώριζε το θέμα πριν αναλάβει, το οποίο ίσως λειτουργούσε ως ανασταλτικός παράγοντας, προσθέτοντας ότι έχει όραμα για τον Όφη. Η απόφαση αναμένεται στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αφού νωρίτερα ως την Τετάρτη 3 Απριλίου οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν υπομνήματα. Νομίζω όλη η ομάδα που ήρθε εδώ πέρα και μίλησε σήμερα τα είπανε σωστά όπως έπρεπε και νομίζω ότι είναι αδικία που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή ελπίζω να έχουμε τελειώσει μετά από σήμερα. Εμείς δεν θα προχωρήσουμε πίσω, θα προχωρήσουμε μόνο μπροστά. Και θα προχωρήσουμε όλα τα πράγματα που είπαμε ότι θα κάνουμε. Και είπαμε από την αρχή ότι τα έργα μας θα είναι τα λόγια μας. Φρονούμε ότι η Επιτροπή Εφέσεων πράγματι ενέσκυψε σε όλα αυτά. Θα τα δει στη διασκεψή της προφανώς. Και αναμένομαι πραγματικά τη δικαίωση της ΠΑΕΟΦΗ. Με τα όσα γνωρίζω, με τον τρόπο που χειρίζομαι τις υποθέσεις μου 45 χρόνια, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ καταδικαστική απόφαση είτε για τον κύριο Τσάλο είτε για τον Όφη. Αυτή είναι η άποψή μου και θα δείτε ότι θα δικαιωθώ. Θεωρώ περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι η δικαίωση του Όφη είναι δεδομένη. Απέδειξαν με στοιχεία ότι δεν υπάρχει αδίκημα, δεν έγινε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον Όφη. Ναι, είναι μια δικαστική απόφαση η οποία για μένα προσωπικά, δική μου εκτίμηση, είναι άδικη. Και πιστεύω σε αυτή την άδικη δικαστική απόφαση θα πρέπει να σταθεί όλη η Κρήτη δίπλα στον Όφη. Εμείς αυτό το δίκαιο στηρίζουμε, θα το στηρίξουμε μέχρι τέλους. Αλλά πιστεύω ότι απόψε από την ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκε ότι ο Όφη δεν έχει καμία εμπλοκή. Άρα περιμένουμε τη δικαίωσή του τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος αυτής της δοκιμασίας και αυτής της δοκιμασίας θα βγούμε κερδισμένοι. Εμπιστευόμαστε τις διαδικασίες και στο τέλος αυτής της διαδρομής είμαι βέβαιος πως θα έρθει ξανά το χαμόγελο στα πρόσωπα των φιλάθλων της μεγάλης ομάδας μας. Έχει δίκιο ο Όφη, δεν προκύπτει κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο γιατί θα ήταν άδικο και η εκτίμησή μας είναι ότι θα υπάρξει πλήρη απαλλαγή. Η επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν οι δικηγόροι του Όφη είναι πολύ ισχυρή. Η γνώμη μου δεν αντικρούεται εύκολα και είμαι περισσότερο αισιόδοξος από ό,τι ήμουν πριν αρχίσει η δίκη. Το κλίμα που διαμορφώθηκε χθες είναι θετικό, όμως την ομάδα του Ηρακλείου κρατούν χαμηλούς τόνους και περιμένουν την απόφαση. Την ίδια ώρα επικεντρώνονται αγωνιστικά στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή. Οριστικά νοκάουτ έτυχε ο Γιακουμάκης μετά τον τραυματία να μπει και τους τιμωρημένους Ακόρ, Μεγιάδο, Κοροβέση και Νέιρα.